Κυρίες και κύριοι, πάω στον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, ανασκουμπώνεστε εκεί στο ΠΑΣΟΚ και με την προσθήκη, αν θέλετε, του ήδη διαλυθέντος, μη κατερχόμενου στις εκλογές κόμματος του κύριου Παπανδρέου, φαίνεται ότι αυξάνεται και την εκλογική δύναμή σας, γιατί είχε πάρει 2% στην προηγούμενη αναμέτρηση. Δεν είχε μπει στη Βουλή. Τα κόμματα, τα στελέχη του προσέρχονται σε εσάς. Πείτε μου κάτι. Τώρα, είτε είναι Νέα Δημοκρατία είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα πάτε εύκολα σε μια συγκυβέρνηση? Ποιοι είναι οι όροι σας, δηλαδή, από τη στιγμή που έχετε υπογράψει το μνημόνιο Τσίπρα? Γιατί όλα τα μνημόνια έχουν ιδιοκτησίες. Υπήρχε σε Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα. Εσείς πέστε μου ποιοι είναι οι όροι σας, έτσι με τίτλους να καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής. Πάτε εκεί πέρα, έχετε ψηφίσει ήδη ένα μνημόνιο, το οποίο δεν γνωρίζετε και στις λεπτομέρειές του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μου είπε και ο Μημαράκης, δεν έχει ιδέα. Και πάτε εκεί. Ποιοι είναι οι όροι σας, δηλαδή, για να πάτε καλύτερα τον κόσμο? Καταρχάς, κύριε Τράγκα, θέλω να ξεκινήσω μια παρατήρηση, εισαγωγή, θα μου επιτρέψετε, ότι αισθάνομαι μια αμηχανία, όχι γιατί είμαι σε μια γοητευτή κυρία δίπλα από την κυρία Κουντουρά, αλλά γιατί στην εκπομπή σας διαδέχτηκα τον αρχηγό ενός κόμματος που είναι επιλογή και νομίζω συμφωνία για καναλική να μην είναι σε 2 ώρες στον debate των πολιτικών αρχηγών. Έτσι. Τι, μου κάνετε παρατήρηση? Δεν σου κάνω παρατήρηση. Είπα ότι αισθάνομαι μια μηχανία και καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ούτε με αναισθητικό δεν αντέχεται. Γιατί είμαι και οδοντίατρο. Πάμε τώρα. Να απαντήσω τώρα. Είστε πολύ νέος. Ότι ακόμη και ο Σάμα Μπιλάντεν ερχόταν σε εκπομπή μου, τον έβγαλε γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Εσείς βεβαίως είστε πολύ αντίθετοι. Αν ερχόντουσαν, αν δεν μου πέρανε το κεφάλι, θα τους έβγαζα, ναι. Επειδή είμαι καλύτερος πολιτικός στέλεχος, λέω ότι ο συγκυρμός 2 ώρες πριν τη διακαναλική των πολιτικών αρχηγών να καλείται τον αρχηγό ενός κόμματος που είναι γνωστή η δράση του και νομίζω ότι γνωστή και η εξέλιξη της όλης δράσης, νομίζω ότι μας κάνει όλους να αισθανόμαστε λίγο αμήχανα. Εγώ νόμιζα ότι είστε δημοκρατικός. Πάρα πολύ δημοκρατικό, το ξέρετε αυτό. Δεν ξέρω. Προφανώς έχω λιγάκι μια ανατριχύλα εδώ τώρα. Προφανώς οι συνάδελφοί σας. Επειδή είναι σαν να ακούω επί επταετίας αυτούς που άκουγα που λέγανε στο γύψον τον έχουμε, ένα ασθενή τον έχουμε. Προφανώς οι συνάδελφοί σας που επέλεξαν σε 2 ώρες. Πολύ νέος, ναι. Που επέλεξαν σε 2 ώρες να μην τον έχουν. Δεν έχετε ακούσει, φαίνεται, ραδιόφωνα το πρωί που αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Να σας πω κάτι. Εάν θέλετε να αποκλείσετε 500.000 Έλληνες εσείς του ΠΑΣΟΚ από το να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας και ομιλίας, επειδή τους θεωρείτε φασίστες, έχω την αίσθηση ότι η διάθεσή σας δεν είναι πολύ δημοκρατική. Δεν είναι επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Μην βγαίνετε χειρότερος από άλλους. Ναι, δεν είναι επιλογή του ΠΑΣΟΚ να αποκλειστεί ο αρχηγός Χρυσαυγής από τη διακαναλική σε 2 ώρες. Μην βγαίνετε χειρότερος από άλλους. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό είναι εντάξει. Επειδή έχουμε ζήσει διάφορες περιόδους, ήταν δική σας επιλογή. Συμμητογενούς καθεστώτος και τέτοια, μην βγαίνετε. Σέβομαι την πρόσκλησή σας, αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να αναφέρω σαν εισαγωγική παραγωγή. Καλά κάνατε. Τώρα, λοιπόν, σας. Αλλά δεν απαντάτε στα ερωτήματα. Και δείχνετε ανενημέρωτος, δείχνετε υπερευαίσθητος σε άλλα και ανενημέρωτος το τι θα φέρετε στον ελληνικό λαό. Προσέξτε τώρα. Εμείς, κύριε Τράγκα, δικαιούμαστε να λέμε ότι σε όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται τώρα, όπως στήθηκε και το Γενάρη, αλλά και το 2012, εμείς είχαμε μια σταθερή θέση η οποία τελικά έγινε αποδεκτή από πάνω από το 70% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Τόξου, όπως αυτό αποτυπώθηκε παραμονή 15 Αύγουστο στη Βουλή. Πρώτη παρατήρηση. Πήραμε πολύ μεγάλο κόστος για αποφάσεις που κάποιοι θα τις έσκυζαν πολύ εύκολα έξω από τη Βουλή ή κάποιοι άλλοι έλεγαν. Εννοείται ότι την ψήφιση και του άλλου μνημονίου που έφερε ο Τσίπρας. Αυτό εννοείται μεγάλη απόφαση. Κοιτάξτε, εδώ ακούσαμε πριν, μια και δεν είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάζεται αυτό το ρόλο να τον υποκαταστήσει σε έναν βαθμό η κυρία Κουντουρά σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ακούσαμε πράγματα ότι αυτό το μνημόνιο δεν είναι τόσο τρομερό όσο ακούγεται, ότι εμείς κάναμε διαπραγμάτευση και μια ολόκληρη. Απαντάτε στην κυρία Κουντουρά. Ναι, μια ολόκληρη επιχειρηματολογία λοιπόν, η οποία νομίζω απαντάτε ότι πλέον στην κυρία κάθε Κουντουρά, πολίτης, όχι, απαντάω στην κυβέρνηση. Γιατί εμείς λέμε ότι απέναντι κυβέρνηση σε μια συνεπή πορεία. Υπάρχει υπηρεσιακή επάνω. Αυτό λέμε. Να είστε εντοπισμένο στα πολιτικά κύριε πράγματα. Τράγκα, λέμε στην κυβέρνηση. Είναι προηγούμενη κυβέρνηση. Λέμε στην κυβέρνηση η οποία έφερε τη συμφωνία. Έτσι, ναι. Γιατί πλέον ο ελληνικός λαός καλεί τις 20 Σεπτέμβρη να αποφασίσει. Δεν την έχει συνυπογράψει, κυρία Γεννηματά. Προφανώς την έχω συνυπογράψει, το είπα, το 70% με τα δύο τα χέρια. Γιατί έτσι όπως ήρθε, κύριε Τράγκα, στη λογική του take it or leave it,
που κάποιοι το απέρριπταν στα τέλη Ιουνίου, κάνοντας ηρωικές εξόδους με δημοψηφίσματα και μετά μας έφεραν στη Βουλή μια συμφωνία στην οποία θέλω να σας πω γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω το συνήγορο το του ξέρετε ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλά ότι όλοι κανένας... ό,τι σου δώσουν. Όχι, καμία διάθεση. Δεν έχω να κάνω το συνήγορο του κύριου Τσίπρα. Αν θέλετε και να είστε δίκαιος, αν θέλετε και να είστε δίκαιος, θυμάστε το 12 το Πασόκ έλεγε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε πρέπει να συμμετέχει στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Όπως επίσης το 2015, όταν ήρθε μια καινούρια κυβέρνηση με ένα καινούριο αφήγημα το οποίο κατέρευσε σε λίγους μήνες, θα έπρεπε πιθανόν και τα κόμματα τα οποία είχαν διαχειριστεί το ίδιο δύσκολες καταστάσεις να συμμετέχουν σε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν θα ποτέ έγινε. Με συγχωρείτε με τον κύριο Τσίπρα μετά τις εκλογές. Εγώ ακούω ότι τρέχετε από τώρα. Να ολοκληρώσω, δεν τρέχουμε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή, έτσι λοιπόν, αισθάνομαι από τις εφημερίδες που διαβάζω. Κύριε Τράγκα, δεν έγινε ποτέ αυτή η πρόσκληση. Ήρθε μια συμφωνία από μορφή τελεσιγράφου όπου ο κύριος Τσίπρας στους δραματικούς τόνους είπε ή την μπαίνουμε ή χρεοκοπούμε. Γιατί βεβαίως όταν αυτό το δίλημα τέθηκε και το 10 και είναι το 12. Είναι η τρίτη φορά που έχει τεθεί. Ναι, όταν τέθηκε και το 10 και το 12. Και από τον Παπαντρέου είχε τεθεί και από τον Σαμαρά και από όλοι. Όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι υπάρχει εύκολος δρόμος. Ότι υπάρχει ανώδυνη πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ανακάλυψαν τον Αύγουστο 2015 το take it or leave it και έφεραν μια συμφωνία που καταλαβαίνετε ότι μια αποδοχή τη θα οδηγούσε σε άλλες καταστάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει ένα κόστος, κύριε Τράγκα, και χαίρομαι που το αναφέρατε στα εισαγωγή σας. Γιατί ακόμα και οι πιο φανατικοί υπερασπιστές της προηγούμενης κυβέρνησης ομολογούν ότι αυτή η συμφωνία έχει ένα δάνειο 30 δις παραπάνω από όσο θα έπρεπε να πάρουμε. Αγαπητέ κύριε Μιχάλη Κατρίνη, δεν μου είπατε ακόμη ποιοι είναι οι όροι προσέλευσής σας σε μια διαχείριση του νέου μνημονίου. Εμείς λοιπόν κύριε Τράγκα δεν έχουμε το άγχος να συμμετέχουμε σε κοκορομαχίες για την πρώτη θέση. Και τι λέμε, λέμε ότι την επόμενη μέρα. Μα οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρνουν πρώτη. Πολύ ωραία. Ακριβώς λοιπόν δεν έχουμε το άγχος αυτό. Με μια μικρή διαφορά. Δεν έχουμε λοιπόν αυτό το άγχος. Είστε στην ίδια κατάσταση λίγο καλύτερα. Λέμε, και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει την επομένη των εκλογών, αφού πέσουν οι τόνοι και αφού αυτό το θέατρο της δίθεν διαφωνίας τελειώσει με την ψήφα των πολιτών, να γίνει μια κυβέρνηση συνεννόησης από τις δυνάμεις που στήριξαν με όποια αφετηρία τη συμφωνία του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου. Βεβαίως, με βάση προγραμματικούς όρους δηλαδή και με βάση όρια και όρους πάνω στη συμμετοχή και πολιτικών θέσεων και βεβαίως και πολιτικών προσώπων. Γιατί καταλαβαίνετε, εδώ το θέατρο παραλόγου, κύριε Τράγκα. Εδώ βγαίνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι μέχρι τέλη Ιουνίου είχαν το μανδύα του αντιμνημονιακού, μετά φόρησαν το μανδύα του δίθεν υπεύθυνου και αφού ψήφισαν, μας λένε κάθε μέρα στα κανάλια πόσο άσχημα αισθάνονται που ψήφισαν και πόσο δεν πιστεύουν αυτό που ψήφισαν. Και όλοι οι πολίτες ενώ εσείς αισθάνεστε καλά που όχι το ψήφισε τον Πασό όμως, με φόρα. Όμως οι πολίτες, κύριε Τράγκα, ξέρετε ποια είναι η αγωνία τους. Ότι μη υλοποίηση της συμφωνίας του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου που την εισηγήθηκε στη Βουλή είναι σίγουρο ότι συνεπάγεται νέα μέτρα, νέο κόστος, νέες περικοπές, νέους φόρους. Άρα, όταν η πλειοψηφία των πολιτών λέει υλοποιήστε τη συμφωνία, δεν μπορεί τα κόμματα που διεκδικούν την πρώτη εντολή σήμερα να κλαίνε δήθεν και να αισθάνονται μεταλλιωμένοι για τη συμφωνία αυτή. Ή θα πούνε ευθέως ότι εμείς θα πάρουμε το πολιτικό κόστος να αλλάξουμε τη χώρα μέσα από μια κακή συμφωνία, να δούμε αν υπάρχουν καλές προοπτικές και να τις κάνουμε με εντυμότητα και σοβαρότητα. Θα την κάνετε κατά τη σκιά του πρώτου κόμματος που θα είναι ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Δημοκρατία. Ή θα παίζετε, δεν το έχετε αντιληφθεί, αγαπητέ κύριε Κατρίνη. Εμείς, κύριε Τράγκα, το ΠΑΣΟΚ, αν πάρει μέρος σε ένα σχηματισμό, θα είναι υπό τη σκιά ενός βασικού κορμού που θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία ή. Και τι αξία έχει αυτό, κύριε Τράγκα, σήμερα. Είναι έχει σήμερα, μεγάλη σημασία. Κύριε Τράγκα, έχει αξία σήμερα. Θα δεχτείτε εσείς να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Θα δεχτείτε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Αυτό, κύριε Τράγκα, θα το υποδείξει η λαϊκή εντολή στις 20 Σεπτεμβρίου, για το οποίο θα έχει την πρώτη εντολή ευθύνης. Προσέξτε, όχι για να βάλει τον εαυτό του στη θέση του πρωθυπουργού, αλλά για να κάνει στην πράξη αυτό που θέλει περισσότερο των πολιτών. Τα προαπαιτούμενα των δανειστών. Μεγάλη κυβέρνηση, μεγάλη προαπαιτούμενα των δανειστών. Με συμμετοχή των τα κομμάτων. Αυτά είναι που πολύ στήριξα. Δημοκρατικά μέτρα τα προαπαιτούμενα των δανειστών. Αυτά ψήφισε η Βουλή. Αυτά ψήφισε. Και αν πάω στον κύριο Κοντρονιά. Θα έχουμε πιο πολύ αίμα, πιο πολύ κόστος, πιο πολλές περικοπές. Ο κύριος